Η Λάουρα Νάριας μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ξεσπά για όλα τα σχόλια που έχει ακούσει για τα παραπάνω κιλά. Φορώντας ένα μπλουζάκι που γράφει «I don't care», «Δεν με νοιάζει», απαντά στους επικριτές της. Αυτό προσπαθώ να μου λέω, ότι δεν με νοιάζει. Δεν με αφορούν τα σχόλια που επικρατούν για τη σωματική μου κατάσταση. Όχι όμως πως μου είναι εύκολο, προσπαθώ να έρθω σε μια ισορροπία με μένα σχετικά με αυτό το ζήτημα από τα σχολικά μου χρόνια. Βλέπετε, το σωματότυπό μου ήταν πάντα διαφορετικό από αυτό που είχαν οι Γερμανίδες φίλες και συμμαθήτριές μου. Πιο μεσογειακό θα το πω. Γενικώς μου έχει στρίψει εκεί και τώρα πια είμαι της πολύ υγιεινής διατροφής. Πριν δεν ήσουν δηλαδή, έτρωγε σαβουρίτσες, σου άρεσε. Έτρωγα. Ιδίως με τη σοκολάτα είχαμε ένα θέμα. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω πως δεν πρέπει να νοιάζονται ούτε εκείνοι, καλοπροαίρετοι και μη, και να μην ασχολούνται με το τι φαγητό τρώω, πότε, πού και γιατί. Είναι το δικό μου κορμί και αποφασίζω εγώ. Ας σταματήσει αυτή η ανάγκη που σώνει και ντε, πρέπει να είμαστε όλες και όλοι κομμάτια και κόκαλο, επειδή θεωρείται αρχικά από τα μίντια και τη μόδα ιδανικό ομορφιάς. Το λέω και ας δουλεύω σε αυτό το χώρο που δουλεύω. Είμαι αυτή που είμαι, προφανώς καμπυλωτή και μπαμπάτσικη όπως λένε, και πρέπει να είναι okay. Αν θα αλλάξω κάτι, θα το κάνω επειδή μου το επιβάλλει η υγεία μου. Μην αφήνετε κανέναν να μειώνει την αξία σας, αν τυχόν διαφέρετε στα κιλά και στους πόντους της μεζούρας που θέλουν εκείνοι να έχετε. Είμαι μαζί σας σε αυτό τον αγώνα. Όταν διαβάζει αυτό το κείμενο, διαβάζουμε αυτό το κείμενο και βλέπω δίπλα τη φωτογραφία αυτή της κοπέλας, λέω, εξωγήινη είμαι. Δηλαδή, βλέπω κάτι εγώ παράτερο. Δεν βλέπω μια πολύ σεξι κοπέλα, η οποία, από όσο ξέρω, και γυμνάζεται και είναι και υγιέστατη και το απέδειξε όταν ήσασταν μαζί και στο Survivor, ότι είναι μαχήτρια κτλ. Και βλέπω μια... Δεν ήταν μαζί βέβαια στο Survivor. Ήταν στην επόμενη, είναι στην ίδια πόρτα. Σωστά. Ήταν στο προηγούμενο. Με τον Μπο. Νοητικά. Με τον φίλο μας τον Μπο. Που μπήκε Μπο και βγήκε Μπο. Γιατί αυτός έχασε κιλά. Και η Λάουρα είχε χάσει τότε. Αλλά πέραν τούτου, εγώ βλέπω μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα. Δεν ξέρω τι σχόλια έγιναν, αλλά ειλικρινά. Αυτό να το πράγμα είναι για μένα πια παλιακό, ρε παιδιά. Ποια είναι η ταπεινή μου γνώμη. Εντάξει. Δεν είστε της μόδας, πώς να το πω. Είναι καμιά φορά και πού σε βρίσκει το σχόλιο και σε τι διάθεση και σε τι συναισθηματική κατάσταση. Μέσα τα social όλοι μας δεχόμαστε κάποια μηνύματα. Είτε είμαστε αναγνωρίσιμοι, είτε δεν είμαστε. Όλος ο κόσμος λοιπόν, έχει γίνει μια τεράστια παρέα και ο καθένας μπορεί να σχολιάσει τον άλλον έτσι πάρα πολύ εύκολα. Όταν λοιπόν παίρνεις ένα μήνυμα, εγώ θεωρώ ότι μπορεί να το κρίνεις και να το περάσεις από ένα πρίσμα πόσο σοβαρό είναι και πόσο δεν είναι. Και εντάξει, η Λάουρα μπορεί να το κάνει και κυρίως για να περάσει και ένα μήνυμα προς άλλες κοπέλες που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν και ίδιες κάποια τέτοια μηνύματα. Αλλά δεν, εγώ νομίζω ότι όταν απαντάς, δίνεις αξία σε κάτι το οποίο δεν έχει αξία. Μα είναι δηλαδή, δυνατόν. Εγώ έχω πάρει τόσα μηνύματα πόσο γέρος είμαι, πόσο γέρος. Συγγνώμη. Γιατί κάνω αυτή τη δουλειά. Πόσο γέρος. Γιατί δηλαδή πρέπει να απαντήσω σε αυτό. Θέλετε να σας πω την εποχή του Alter σε ολόκληρες εκπομπές, τότε που κάναμε τον πρωινό καφέ, τι έχουμε ακούσει με το Μουτσινάκι για την εμφάνισή μας, για το σωματότυπό μας και τότε. Δεν έβγαινες να απαντήσεις μέσω social, δεν είχες το πάτημα. Μιλάμε για εσχρά πράγματα. Αλλά πέραν τούτου, μιλάμε για το 2006-2007. Είμαστε στο 2020. Να. Το body shaming είναι πασέ. Δηλαδή, κούκλα μου εκεί έξω που θες να το κάνεις, σκέψου ότι δεν είναι, είναι σαν το λεοπάρ. Όχι, το λεοπάρ είναι τώρα της μόδας. Είναι σαν το περσινό, το λαχούρι. Ήτανε μόδα, πέρασε. Ναι, αλλά να σου τώρα πω κάτι, θα μιλάμε για σώματα, σχήματα, ας πούμε. Όσες φορές και να προσπαθούμε να περάσουμε ένα μήνυμα, πάντα θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εκεί έξω. Αυτό ακριβώς. Που δεν θα έχουν την παιδεία, ούτε την ευαισθησία. Μπράβο. Να μιλάνε έτσι όπως πρέπει να μιλάνε. Εγώ γι' αυτό στηρίζω, παιδιά, τον plus size ακτιβισμό. Και τον στηρίζω και δεν θεωρώ ότι πρέπει να μένουν αναπάντητα κάποια πράγματα. Σου λένε κάτι στον δρόμο, μην το κρατάς μέσα σου. Για μένα, έτσι, σαν στο δικό μου χαρακτήρα. Μην το κρατάς μέσα σου και σε τρώει σαν σκουλικάκι. Απάντα και δείξε ποιος είσαι. Δεν είναι θέμα κιλών, γιατί ακόμα και αψεχάδια στο σώμα, έχεις το τέλειο σώμα, πάλι θα βρεθούν σχόλια. Εννοείται, αγάπη μου. Άμα θέλει ο άλλος να σε πονέσει, επειδή ο ίδιος έχει τα δικά του 3.000 κόμπλεξ. Η διαφορά όμως του face to face με τα social είναι πολύ μεγάλη. Γιατί αν έρθει κάποιος face to face και σου πει κάτι, μπορεί να το απαντήσει. Ναι, είναι πολύ σπάνιο. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένας λόγος να απαντήσεις μόνο αν είναι να περάσει κάποιο μήνυμα. Να απαντήσει απλά για Λάουρα, νομίζω. Ναι, να περάσει ένα μήνυμα. Εγώ έχω ακούσει γιατί αδυνάτησες τώρα. Δηλαδή, μην ανησυχείτε. Υπάρχει τρέλα πολύ. Μπορεί αυτό το μήνα να θέλουμε να είμαστε έτσι, τον άλλο να θέλουμε να είμαστε 50 κιλά. Έχουμε την αυτοδιάθεση και την ελεύθερη βούληση. Είμαστε άνθρωποι όλοι. Και ο καθένας ξέρει πώς είναι στην κάθε εποχή και γιατί είναι έτσι στην κάθε εποχή. Ειλικρινά.
να ξεπεράσετε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν γινόταν αυτό στην Αμερική, θα μας γελάγανε και τα σέσκουλα. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, αφού θέλουμε να το παίζουμε τη μόδα. Άμα είσαι influencer και μάγκα, κοινάσαι και εκεί. Μου ανέβηκε το μες στο κεφάλι και